Θα δούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής τις νεότερες εξελίξεις που επιβεβαιώνουν όσα έχουμε πει και έχουμε αποκαλύψει και από την εκπομπή. Έχει πει και ο Κυριάκος Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής για το ξυλόλιο που βρέθηκε, που υπήρχε στα Τέμπη, εκεί που έγινε το έγκλημα, η τραγωδία, και επιβεβαιώνει ότι υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης για το λαθρεμπόριο. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί με έναν κρίσιμο καλεσμένο, ειδικό, τον δικαστικό πραγματογνώμονα, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, τον οποίο θα έχουμε μαζί μας, και να τον καλησπερίσουμε. Αν τον έχουμε ήδη έτοιμο στη σύνδεσή μας, δώστε μου τον κύριο Κοκοτσάκη. Κύριε Κοκοτσάκη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους σας. Να πω την καλησπέρα μου και στο τραπέζι, τον Άρη Σπίνο, τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, χαίρετε, χαίρετε, και τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο, ο οποίος στη συνέχεια, πες μας τώρα τον τίτλο, γιατί καλησπέρα, έχουμε μια Αμερική, θα τα δούμε αναλυτικά. Μια έκτακτη και σοβαρότατη εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα επηρεάσει όλο τον πλανήτη. Ναι. Θα την δούμε σε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε να πούμε γιατί μεταδόθηκε. Θα δούμε και τα της συνέντευξης του Πούτιν, είτε όπως τα είπαμε. Όπως περίπου ουσιαστικά αυτά που είχαμε προαναγγείλει, τα είπε ο Βλαδιμίρ Πούτιν στη συνέντευξή του που μεταδόθηκε μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας και έχει κάνει πάταγο σε Δύση και Ανατολή. Λοιπόν, κύριε Κοκοτσάκη, έρχομαι σε εσάς. Με επιτρέπετε να διορθώσω κάτι κάτω από το όνομά μου. Ναι. Στην υπόθεση στα Τέμπη είμαι τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών και όχι δικαστικός πραγματογνώμος. Δικαστικός πραγματογνώμος είναι ο τίτλος. Έχετε όμως την ειδική γνώση. Είστε τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά της οικογένειας. Πραγματογνώμων από τις... Ωραία. Πραγματογνώμων είμαι κανονικά. Λοιπόν, κύριε Κοκοτσάκη, θέλουμε να μας πείτε λοιπόν εδώ τώρα τι έχει, γιατί έχουμε καινούργια στοιχεία διαρκώς για το ξυλόλιο, για το μπάζωμα, ύστερα και από την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Περιφερειάρχη. Δεν θέλω να πάμε στα πρόσωπα, θέλω να πάμε στην ουσία λοιπόν του θέματος. Πείτε μας. Η καινούργια εξέλιξη σε σχέση με το παρελθόν είναι η επιβεβαίωση των υποψιών μας ότι πτυδικές ουσίες, οι οποίες ερχόμενες σε επαφή με το αέρα δημιουργούν εκρηκτικά μείγματα, ήταν αυτά τα οποία προκάλεσαν το φαινόμενο το οποίο είδαμε τις πρώτες στιγμές του δυστυχήματος. Τι ουσίες, κύριε Κοκοτσάκη, πείτε μας πάλι τι ουσίες είναι αυτές. Θα σας πω. Στα αντικείμενα, στα προσωπικά αντικείμενα των παιδιών ή των γενικά των ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν ατυχώς σε αυτό το περιστατικό και τα οποία περισυνελέγησαν την ελληνική αστυνομία και μετά από απέτηση των συγγενών και με πολύ μεγάλη επιμονή μπόρεσαν να δειγματοληφθούν από το Γενικό Σημείο του Κράτους. Αυτό έγινε το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου. Περίπου τα Χριστούγεννα βγήκαν τα πορίσματα, οι εκθέσεις από το Σημείο του Κράτους και μόλις πριν λίγες μέρες παραδόθηκαν συγγενείς. Οι κατεπέκτες δόθηκαν και σε εμάς τους πραγματογνώμονες, τους τεχνικούς συμβούλους, εγώ με την ιδιότητά μου για θέματα πυρκαγιών. Αναλύοντας και διαβάζοντας αυτά, επιβεβαιώθηκε αυτό που και το πρώτο είχε, δηλαδή η ύπαρξη τέτοιων υλικών, οι οποίοι είναι κοινοί διαλύτες, πάρα πολύ εύπλεκτοι, εκρηκτικοί με την αντίδρασή του στον αέρα, και είναι το τουλολόλιο, το ξυλόλιο και πάλι, και το βενζόλιο. Αυτό που αυτή τη φορά ήταν σε περισσότερα δείγματα ήταν το τουλολόλιο, το οποίο είναι ακόμα περισσότερο εύπλεκτο σε σχέση με το πολύ εύπλεκτο ξυλόλιο και βενζόλιο. Άρα λοιπόν, κύριε Κοκοτσάκη, εδώ φαίνεται ότι υπήρχε φορτίο άλλο μη νόμιμο. Αυτό το οποίο, ναι, θα σας πω. Για να γίνει το φαινόμενο αυτό δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα. Άλλωστε το φαινόμενο αυτό ήταν ικανό από ό,τι φάνηκε να δημιουργήσει ό,τι δημιούργησε. Ναι. Κράτησε περίπου 1,8 δευτερόλεπτα. Ξεκίνησε με την έναυσή του από την πτώση των ηλεκτροφόρων καλωδίων. Προφανώς το δοχείο ή τα δοχεία που περίεχαν αυτά τα υλικά έσπασαν. Mm-hmm. Το υλικό ερχόμενο στον αέρα αντίδρασε, γιατί αυτή είναι η ιδιότητά του. Αυτό που ήθελε μόνο ήταν να βρει ένα σπινθήρα και τον βρήκε από τα ηλεκτρικά καλώδια. Και σε κλάσματα δευτερολέπτου έδωσε το φαινόμενο το οποίο είδατε που έδωσε. Μετάδοση λοιπόν την φωτιά. Αν να ρωτήσω, όταν λέει φαινόμενο, εννοεί την έκρηξη. Εννοείται αυτή την τεράστια λάμψη που είδαμε, αυτό
εννοείται ως φαινόμενο. Ένα φαινόμενο, το αναφέρω ως φαινόμενο γιατί είναι φαινόμενο. Βεβαίως. Αυτό είναι η αρχή και η θερμοκρασία την οποία αναπτύσσει και μπορούμε ασφαλώς να το εξάγουμε πλέον, διότι στα δείγματα τα οποία εξετάσαν ήταν και μερικά κλειδιά των ατυχών ανθρώπων και κάποια από αυτά είχαν λιώσει. Το κράμα το οποίο τα είχε κατασκευάσει ήταν το αλουμίνιο. Η μέση θερμοκρασία τήξης του αλουμινίου είναι περίπου 800 βαθμοί. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερη, αλλά βάζουμε τη μέση, αφού είναι κράμα, για να είμαστε πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Σε αυτές τις θερμοκρασίες καταλαβαίνετε ότι όσον αφορά τα αντικείμενα δεν το αξιολογούμε γιατί δεν έχει τόση σημασία. Όσον αφορά τους ανθρώπους δεν υπάρχει βιώσιμη ατμόσφαιρα για να επιβιώσει κάποιος άνθρωπος. Όμως αυτό το φαινόμενο... Αυτό που βλέπουμε είναι πολύ... κύριε Κοκοτσάκη, αυτό είναι η σκηνή. Ναι. Αυτό ακριβώς το βίντεο με τη βοήθεια δικών μας πρόχειρων εργαλείων μπορέσαμε να το αναλύσουμε λίγο. Βλέπετε ότι εδώ καίγεται ομαλός. Έχει πλέον επεκταθεί η φωτιά. Το φαινόμενο έχει τελειώσει. Κάτι μικρές εκλάψεις κάνει στον αέρα και τίποτε άλλο. Να, το βλέπουμε πάλι. Ακριβώς. Αυτό το φαινόμενο είναι περίπου στα 2 δευτερόλεπτα. Αρκετά όμως, κύριε Κοκοτσάκη, για να γίνει η τραγωδία, το έγκλημα όπως καταγγέλλεται, όπως προκύπτει τώρα εδώ. Αρκετά αυτά τα 2 δευτερόλεπτα. Από αυτά τα 2 δευτερόλεπτα έγινε όλο αυτό το κακό, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, το κακό είναι η σύγκρουση των τρένων. Η σύγκρουση έφερε αυτό που έφερε. Τα δοχεία προφανώς ευρίσκονται εκεί. Δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα για να γίνει αυτό. Εδώ φαίνεται η ποσότητα δεν είναι πολύ μεγάλη, γιατί με τέτοιες ιδιότητες που έχουν τα υλικά αυτά, αν η ποσότητα ήταν σε, ας πούμε, ένα βιτίο, δεν θα μιλούσαμε για τέτοιο περιστατικό, αλλά σε μια κλίμακα πολύ μεγαλύτερη. Τα υλικά αυτά έχουν την ιδιότητα, επειδή είναι πτυτικά, να ξεκινούν από τα χαμηλότερα στρώματα. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο το ότι τα δείγματα τα οποία βρέθηκαν τώρα ήταν σε υποδήματα. Τα περισσότερα ήταν σε υποδήματα. Και αυτό ενισχύει περισσότερο τον ισχυρισμό μας, αφού το υλικό είναι πτυτικό και έφτασε μέχρι τα υποδήματα των άτυχων ανθρώπων. Αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον φτάνουμε στην περίπτωση της βεβαιότητας για την ύπαρξη, μάλλον για την κακή διαχείριση τέτοιων υλικών σε αυτά τα οχήματα μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων. Τι θα πει κακή διαχείριση, κύριε Κοκοτσάκη? Θέλω λίγο να τα εξηγήσουμε για να καταλάβουμε. Μας είπατε και προηγουμένως ότι το φορτίο ήταν λίγο, αλλά αρκετό από ό,τι αποδείχτηκε για να γίνει όλο αυτό το οποίο έγινε. Τι εννοείται κακή διαχείριση? Επιτρέπονται καταρχάς αυτά να υπάρχουν στα τρένα? Το λίγο είναι σχετικό, έτσι. Το λίγο το εννοώ εγώ με την αξιολογικά τη φαινόμενα, σε σχέση με το φαινόμενο που παρουσιάζεται. Ναι. Τι εννοούμε λοιπόν λίγο πολύ? Τι εννοούμε λίγο πολύ για να καταλάβουμε? Για να καταλάβουν και οι ακροατές σας, τα υλικά αυτά απαγορεύεται να κυκλοφορούν ευρέως χωρίς προστασία. Είναι δηλαδή σαν να έχει κάτι πολύ επικίνδυνο για το οποίο πρέπει να το διαχειρίζεσαι. Παράνομα λοιπόν υπήρχαν εκεί, κύριε Κοκοτσάκη? Προφανώς. Δεν έχει καμία δικαιολογία να βρίσκεται ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Στο ένα, όσον αφορά το εμπορικό, θα έπρεπε να είναι σε χώρους όπως προβλέπεται να είναι και προφανώς να είναι δηλωμένες πρωτοτικές. Ήταν δηλωμένα, κύριε Κοκοτσάκη? Σύμφωνα με τη δικογραφία, όχι. Δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι υπήρχε τέτοιο υλικό μες στο τρένο. Δεν ξέρουμε όμως σε ποιο από τα δύο ήταν. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Εγώ, σαν πραγματογνώμος, δεν μπορώ να βεβαιώσω τίποτα από τα δύο. Αναλύω απλά αυτά τα οποία το Γενικό Σημείο του Κράτους, έστω και με τον τρόπο αυτό που ελήφθησαν, δείχνει. Και παραξενεύομαι λίγο, γιατί στην έρευνα, στα έγγραφα που δόθηκαν στους επίσημους πραγματογνώμους του Ελληνικού Δημοσίου, και αυτή η αλληλογραφία τους δόθηκε. Και αξιολογούν το ξυλόλιο, το έλαιο σιλικόνης, το οποίο στην κλίμακα είναι πολύ χαμηλά για να μπορέσει να δώσει τέτοια φαινόμενα. Εγώ προσωπικά το αποκλείω και τελείως. Αλλά και τα σημερινά, αυτές των ημερών, οι ενδείξεις, η αποκάλυψη ότι στα σώματα των άτυχων ανθρώπων, στα ρούχα τους μάλλον, υπήρχε τέτοιο υλικό το οποίο διεσώθη και ακόμα και μετά από 7 μήνες, επιβεβαιώνει δυστυχώς τον ισχυρισμό μας ότι διακινήθηκαν τέτοιου είδους υλικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, από μεριά
των ερευνητών, πλέον θα πρέπει να γίνει και η έρευνα πώς αυτά τα υλικά βρέθηκαν στον χώρο αυτό. Γιατί δεν δικαιολογούνται με κανέναν τρόπο από την κίνηση, από τη λειτουργία των τρένων. Ένα χρόνο μετά, δηλαδή, κύριε Κοκοτσάκη, δεν έχει ερευνηθεί, δεν έχει γίνει αυτή η έρευνα. Σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, και αυτό είναι φυσιολογικό από τη στιγμή που οι πραγματογνώμονες, οι επίσημοι πραγματογνώμονες, απέδωσαν την αιτία της φωτιάς στο έλαιος σιλικόνης. Είναι λογικό να μην ερευνηθεί κάτι άλλο. Ενώ στο ίδιο έγγραφο που ανακαλύπτει το έλαιος σιλικόνης υπάρχουν και αυτά τα υλικά, τα οποία επιβεβαιώθηκαν και από τα δεύτερα δείγματα. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι στα δεύτερα δείγματα, όσον αφορά τους ανθρώπους, δεν υπάρχει έλαιος σιλικόνης σε κανένα δείγμα. Αυτό είναι συγκλονιστικό που λέτε. Λογικά να υπάρχει. Εδώ είναι αυτό που λέτε, κύριε Κοκοτσάκη, είναι συγκλονιστικό, γιατί εδώ έχουμε μία τριλογία, να το πω ήρεμα, εξαπάτησης. Γιατί είπαν για έλαιος σιλικόνης, εν τέλει αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έλαιος σιλικόνης, αλλά ήταν ξυλόλιο και άλλα παρεμφερή εκρηκτικά σε εισαγωγικά υλικά. Δεύτερον, στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν αναφορικά με την φορτωτική της εμπορικής αμαξοστοιχίας, δεν περιλαμβάνονται πουθενά αυτά τα υλικά που εσείς τα βρήκατε κατά την έρευνά σας. Και τρίτον, η στιγμή της φόρτωσης, η οποία βιντεοσκοπείται, της εμπορικής αμαξοστοιχίας, δεν υφίσταται, διότι όχι μόνο δεν κρατήθηκαν τα βίντεο στο σερβερ, αλλά επαναγράφηκε ο σκληρός δίσκος με νέο υλικό, ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη ο εντοπισμός και η ανάσυρση του παλαιότερου υλικού. Δηλαδή έχουμε μια τριλογία συγκάλυψης στο λιγότερο, κύριε Κοκοτσάκη. Εγώ το μόνο που έχω να πω ότι τα υλικά αυτά είναι βέβαιο πλέον ότι υπήρχαν στο χώρο. Τώρα, αν ήταν στο εμπορικό τρένο ή στο επιβατικό, δεν μπορώ να το ξέρω. Σίγουρα ήταν στα τρένα, στα σημεία της σύγκρουσης. Δηλαδή, αυτά που η μηχανική καταπώνηση, με τη μηχανική καταπώνηση έχουν εκτραπεί. Δηλαδή, τα πρώτα βαγόνια του ενός ή του άλλου τρένου. Και το ότι βρέθηκαν στα ρούχα, ό,τι απέμεινε τέλος πάντων από τα άτυχα θύματα, σημαίνει ότι μπορεί και να προκλήθηκε ο θάνατος από την ανάφλεξη αυτών των υλικών. Ναι. Το έχω πει βέβαια και νομίζω και σε εσάς παλαιότερα, ότι αυτό το οποίο θα μας βοηθούσε πάρα πολύ για να το δούμε, ναι, ήταν όπως κάναμε στην καριέρα τη δική μου τουλάχιστον όλα τα χρόνια, αυτό σε τέτοιες ατυχείς περιπτώσεις, αυτό που μας βοηθούσε πάρα πολύ ήταν η ιατρική πραγματογνωμοσύνη. Και αυτή την διέταζε πάντα ο ενεργών την προανάκριση ή ανάκριση. Διότι αυτεπαγγέλτος δεν γίνεται, γίνεται μετά από παραγγελία. Εδώ έγινε. Τι μας δείχνει η πραγματογνωμοσύνη αυτή? Μας κάτι δείχνει, ρώτησε ο κύριος Μπογδάνος. Θα ολοκληρώσει, πάει να το πει. Αν τον άνθρωπο τον οποίο έχουμε το σώμα του ανθρώπου μπροστά μας πέθανε από τη φωτιά, ή η φωτιά πήγε στη συνέχεια και τον βρήκε όπως τον βρήκε. Και αυτό είναι εύκολο για τον ιατροδικαστή και θα σας το εξηγήσω απλά, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Σεβόμενος βέβαια τη μνήμη των ανθρώπων και μη δημιουργώντας στους ανθρώπους που μας ακούνε σήμερα άσχημες εικόνες και ζώντας έστω και με αυτόν τον τρόπο πιθανόν στιγμές των δικών τους ανθρώπων. Στα δύο αυτό δύο δευτερόλεπτα τα οποία το φαινόμενο διέρχησε, το υλικό αυτό εμφανίσει στην ατμόσφαιρα. Έχει την τάση να πηγαίνει στα χαμηλότερα στρώματα και να συρρυκνώνεται. Γι' αυτό κάνει αυτό το στρόκυλο σαν μπάλα. Συρρυκνώνεται. Εγώ το χαρακτήριζα στην καριέρα μου ότι είναι ο δαίμονας τον οποίο επιχειρούμε να βάλουμε στο μπουκάλι, με μια συμφωνία ότι αν βγω θα σε φάω. Έτσι το έλεγα εγώ πάντα στην καριέρα. Αυτό κάνει, ελευθερώνεται, συρρυκνώνεται και στη συνέχεια, εφόσον η φωτιά ω πινθήρα του το ακουμπήσει, τότε κάνει αυτή την εκδήλωση μέχρι να εκλείψει εντελώς. Όμως αυτά τα δύο δευτερόλεπτα, αν πάει σε χώρους που υπάρχουν άνθρωποι, πολλούς από αυτούς θα τους βρει στην εισπνοή. Και εφόσον τους βρει στην εισπνοή, το υλικό αυτό άκαυτο πλέον θα περάσει στο εσωτερικό τους. Όταν η φωτιά εκδηλωθεί, θα περάσει από το στόμα και έτσι θα δώσει εγκάβματα και στο λάρυγα και στο φάρυγγα. Έτσι τουλάχιστον έβλεπα εγώ στα θύματα τα οποία στην καριέρα μου εξετάστηκαν, πολλές φορές και στους πνεύμονες. Και έτσι αξιολογείται από τους γιατρούς, τους ιατροδικαστές, εάν τη στιγμή της εκδήλωσης του περιστατικού ο άνθρωπός μας ήταν ζωντανός ή ήταν νεκρός. Κύριε Κοκοτσάκη, στη συγκεκριμένη περίπτωση έλαβε χώρα αυτή η ιατροδικαστική εξέταση? Στη δικαιογραφία που έχουν οι συγγενείς και από ό,τι έχω ρωτήσει, έχω
γιατί αυτό το ζητάω και εγώ συνεχώς ως τεχνικός σύμβουλος. Δεν υπάρχουν τέτοιες. Εμείς που δεν θα έπρεπε λογικά να γίνει, σύμφωνα με την εμπειρία την οποία έχετε, όλα αυτά τα χρόνια, όταν κανείς ερευνά ένα τέτοιο περιστατικό, δεν είναι λογικό να ζητηθεί λογικό να υπάρξει επιβαλλόμενο, και αυτή επιβαλλόμενο η πτυχή της ιατροδικαστικής εξετάσεως? Εάν ο ερευνών έχει ανάγκη λόγω της υποθέσεως του να διερευνήσει την αιτία θανάτου ενός ανθρώπου και δεν μπορεί αλλιώς με σιγουριά να την εκτιμήσει, τότε θα πρέπει να το κάνει. Μιλήσατε για θερμοκρασία 800 βαθμών, η θερμοκρασία τίξεως του αλουμινίου. Αυτό σημαίνει ότι για παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα ή για περίπου 2 δευτερόλεπτα, μην τροποποιώ αυτά τα οποία λέτε, άνθρωποι εκτέθηκαν σε θερμοκρασίες, ας πούμε, 1000 βαθμών Κελσίου. Άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει από αυτό? Δεν άκουσα το τέλος της ερώτησής σας. Άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει από την έκθεση του? Όχι. Το οποίο η λοιπόν σημαίνει... Η θερμοκρασία στην οποία αντέχει είναι 50-60 βαθμίδες, όχι παραπάνω. Το οποίο λοιπόν σημαίνει, επιτρέψτε μου να επεκτείνω τον συλλογισμό μου, ότι από αυτήν την έκρηξη, από αυτό το φαινόμενο, όπως εσείς το περιγράφετε, προήλθαν άμεσα οι θάνατοι κάποιων ανθρώπων, πολλών ανθρώπων. Ναι, αυτό τους σκότωσε δηλαδή, σε απλά ελληνικά. Όποιος βρεθεί μέσα σε αυτό το φαινόμενο ή κοντά σε αυτό, πεθαίνει. Γιατί η θερμοκρασία μεταφέρεται και δια της επαγωγής. Δεν είναι βιώσιμο το περιβάλλον. Ακόμα και αν προστατευτεί από κάπου, δεν νομίζω. Άρα κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει επιβιώσει τη σύγκρουση των τρένων χωρίς να τραυματιστεί θανάσιμα και εκτεθεί σε αυτό, θα χάσει τη ζωή του. Το πιθανότερο, κύριε Μπογδάνο, είναι ότι δεν επέζησε κανείς, γιατί δεν μας το έχει διηγηθεί κανείς ακόμα από τους επιζώντες. Είστε σαφέστατος. Και ένα τελευταίο. Γιατί η συμπληρωματική έκθεση του Γενικού Χημείου του κράτους, σύμφωνα πάντοτε με την εμπειρία σας, στην οποία περιλαμβάνεται το ξυλόλιο, το τολουόλιο, το προπάνιο και το βουτάνιο, τα οποία ήλθαν στο φως της δημοσιότητας και είναι και η αφορμή της συζήτησής μας σήμερα, για την οποία και εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ, δεν έγινε γνωστή? Αυτή η συμπληρωματική έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι πάρα πολύ βασικό να καταλάβουν οι αγαπητοί τηλεθεατές, ότι συζητάμε επί στοιχείων του Γενικού Χημείου του Κράτους. Όχι κάποιον τρίτον. Κωνσάκη, να ακούσουμε τον κύριο Κωνσάκη. Γιατί αυτό δεν έγινε γνωστό ευθύς εξ αρχής? Θα ήθελα να πω εδώ ότι οι εκθέσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και δεν θα μπορούσαν να γίνουν κι αλλιώς, είναι εξαιρετικοί επιστήμονες και πάρα πολύ αξιόπιστοι. Συμφωνούμε. Είναι αναλυτικοί και έχει πολύ περισσότερες ουσίες, τις οποίες ήδη, γιατί ο χρόνος που μας, από την ημέρα που μας δόθηκε, είναι πολύ μικρός, επειδή δεν θέλουμε να βγαίνουμε και να λέμε πράγματα τα οποία δεν τα εξετάζουμε πριν. Εξετάζομαι κάθε μια ουσία από τις δεκάδες που έχουν βρεθεί. Πολλές από αυτές είναι ιδιαίτερα έφλεκτες, κοντά σε αυτά τα οποία έχουμε πει. Ανακοινώσαμε όμως και δώσαμε στους συγγενείς για να πάνε στην δικαιοσύνη τα υλικά τα οποία είχαν στοιχειοθετηθεί και στην προηγούμενη εξέταση. Η εξέταση αυτή συγκεκριμένη απαιτήθηκε από τους συγγενείς μετά τις συμβουλές τις δικές μας και έγινε κατορθωτή 7 μήνες μετά το περιστατικό, στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τα ενδείγματα ευτυχώς διατηρήθηκαν και διατηρήθηκαν κατά τραγικό τρόπο, διότι διατηρήθηκαν βέβαια στα αντικείμενα που επιμελώς είχε, πρέπει να το πούμε εδώ, το Τμήμα Τροχιές Λαρίσης, και συλλέξει και διατηρήσει. Και κρατήθηκαν διότι έχουν αυτή την τάση τα ρούχα να παίρνουν πράγματα. Μάλιστα, μην μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Όλα τα στοιχεία εγκλήματος εδώ. Είναι. Όλα τα στοιχεία εγκλήματος. Πάμε στον Άρη Σπίνο. Κύριε Κοκοτσάκη, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, με την ευθύτητα του λόγου που έχετε και σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να μιλάτε και τεκμηριώνετε πάντα το λόγο σας. Εδώ υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα περί συγκαλύψεως του εγκλήματος. Αυτό λέει ο κόσμος όπου κι αν ρωτήσεις. Εσείς βέβαια πρέπει ό,τι πείτε να το πείτε επί αποδείξει. Εγώ ρωτώ, οι συνάδελφοί σας που επιλέγησαν από τον ανακριτή, από τον πίνακα εμπειρογνωμόνων, που θα μπορούσατε να ήσασταν εσείς, ήσασταν στον ίδιο πίνακα, ερωτήθησαν από τον ανακριτή για να πούν από τι προήλθε η φωτιά? Γιατί η έρευνα γίνεται επί ερωτήσεων και όχι επί θέλει ο καθένας. Ή το απέκρυψαν αφού ερωτήθησαν? Θέλω να το διευθύνει, να το διευθυνίσουμε αυτό.
Προφανώς δεν ερωτήθησαν γιατί δεν είδα στον πίνα στους τρεις αυτούς να υπήρχε ειδικός πραγματογνώμονας για θέματα των πυρκαγιών. Παρόλα αυτά, αυτοί απάντησαν. Μέσα σε περιληπτικά θεώρησαν ότι για αυτούς είναι το ξυλολίο και εμείς προσπαθούμε από την πρώτη στιγμή να αποδομήσουμε ακριβώς αυτό τον ισχυρισμό. Όχι γιατί έχουμε κάτι, αν προέκυπταν και για μας, γιατί όχι να μην το επιβεβαιώναμε. Αλλά δυστυχώς δεν προκύπτει. Προκύπτουν άλλα ευρήματα τα οποία είναι κοντά και στη συμπεριφορά ή μάλλον δείχνουν ακριβώς το φαινόμενο αυτό και το εξηγούν. Διότι το έλαιος υλικό δεν μπορεί να το εξηγήσει. Είστε σαφείς, κύριε Κοκοτσάκη, να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική συζήτηση που είχαμε με όλα αυτά τα στοιχεία. Θα είμαστε εδώ για να το δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.